Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Rank Math SEO και συγκεκριμένα θα το κάνουμε στο δικό μου site στο 1pc.gr. Γεια σας, το όνομά μου είναι Stratos και μέσα από τα βίντεο μου προσπαθώ να σας βοηθήσω να γίνετε καλύτερο στο WordPress. Όπω είπαμε, θα ξεκινήσουμε και θα αρχίσουμε να δουλεύουμε σιγά σιγά και plugins και σε αυτό το βίντεο θα δούμε το Rank Math SEO. Είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα plugins, όχι σε αριθμό εγκαταστάσεων, αλλά σε πόσο ανεβαίνει σε σχέση με τον ανταγωνισμό γιατί προσφέρει πάρα πολλά πράγματα δωρεάν τα οποία το Yoast το οποίο είναι το νούμερο 1 σε εγκαταστάσεις plugin θα πρέπει να πληρώσει αρκετά παραπάνω για να τα έχεις. Μάλιστα το Yoast δεν προσφέρει local SEO και δεν προσφέρει και WooCommerce μεταξύ πολλών άλλων τα οποία το Rank Math το έχει, τα έχει δωρεάν. Γι' αυτό και το Rank Math μέσα σε Νομίζω 8 μήνες έχει ξεπεράσει τις 200.000 εγκαταστάσεις και ανεβαίνει πολύ γρήγορα. Πάμε λοιπόν να δούμε σιγά σιγά τι πρέπει να κάνουμε. Καταρχάς στο πίσω μέρος θα πλαγκίνεις, θα πάω και θα προσθέσω, θα κάνω εγκατάσταση το rank math, οπότε πάω ε, πρόσθετα. Εδώ τα έχω στα αγγλικά. Ε, προσθήκη νέου. <coughs> και πάμε να ξεκινήσουμε να ψάξουμε να βρούμε το, το rank math, οπότε θα γράψω rank math ή SEO σκέτο. και SEO να γράψετε σκέτο θα βρείτε σίγουρα και το Rank Math μέσα οπότε κάνουμε κατάσταση αυτό το πρόσθετο 300.000 εγκαταστάσεις αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπουμε και μαζί θα λέω και κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να διορθώνετε και να κοιτάτε σε σχέση με το SEO ας πούμε, εάν δεν έχουμε πρόγραμμα SEO η Google θα κοιτάξει παρόλα αυτά και θα ελέγξει το site και θα το κάνει crawl και θα το κάνει ευρετηριοποίηση αλλά δεν θα το κάνει έτσι όπως πρέπει, δεν θα το κάνει σωστά και δεν θα κάνει όπως θέλουμε εμείς να το κάνει για να έχουμε και περισσότερο ε, περισσότερους πόντους στο SEO οπότε να βγαίνουμε όσο πιο κοντά μπορούμε στην πρώτη σελίδα και αν μπορέσουμε να βγούμε και ποτέ πρώτη σελίδα. Το SEO είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο σχετικά να αποκτήσεις καλή θέση όχι δύσκολο να γίνει είναι πολλά μικρά πραγματάκια τα οποία πρέπει να γίνουν και αυτά θα σου δώσουν πόντους και είναι δύσκολο να δεις αποτέλεσμα γρήγορα παίρνει πάνω από 6 μήνε να δει κάποιο αποτέλεσμα. Θα πρέπει να έχετε υπομονή και να κάνετε όλα τα βήματα σωστά. Εάν αφήνετε μερικά έξω γιατί βαριόσαστε ή γιατί δεν θέλετε ή γιατί ξεχνάτε, θα δείτε ότι χάνετε πόντου. Πρέπει να γίνονται όλα τα βήματα που έχει απαραίτητα και σωστά. Ε, μαζί με το Rank Math θα βάλουμε και άλλο ένα plugin το οποίο είναι το site -kit της Google. Και ο λόγος που το βάζουμε είναι αυτό γιατί μαζί με το Rank Math σε αυτό το βιντεάκι θέλουμε να προσθέσουμε στο Search Console την εγκατάστασή μας που έχουμε. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε καταρχάς authorization την ε, δικιά μας εγκατάσταση. Σημαίνει ότι θα πρέπει να δείξουμε στην Google ότι έχουμε αυτό το site και αυτό θέλουμε να το προσθέσουμε στο Search Console. Το Search Console στην ουσία είναι μια κονσόλα, γιατί αυτό λέγεται console, το οποίο ε, αργότερα θα μας δίνει αποτελέσματα σε σχέση με το τι ψάχνουν οι χρήστες για να μπουν σε εμά, τι keywords βάζουν, θα μας δίνει τα σφάλματα που βρίσκει σε σελίδες, θα μας δίνει διάφορες πληροφορίες σχέση με το πότε και τι κάνει crawl, crawl σημαίνει ελέγχη τη σελίδα και φυσικά εκεί θα πηγαίνουμε και θα βάζουμε και το sitemap. Το sitemap είναι ένα... Δεν είναι ακριβώ αρχείο, είναι μια σελίδα ας πούμε που φαίνονται όλα τα links, τα ενεργά links τα οποία θέλουμε εμείς να κοιτάει η Google και το προσθέτουμε ώστε να έχουμε καλύτερη ευρετηριοποίηση και πιο γρήγορη ευρετηριοποίηση που σημαίνει ότι άμα έχουμε ένα blog και κάνουμε, ανεβάζουμε post ε, τα καινούργια post προσθέτονται στο sitemap και ταυτόχρονα το Rank Math SEO όπως και τα άλλα SEO plugins πηγαίνουν και ενημερώνουν την Google ότι έχει προσθεθεί ένα καινούριο site κάτω και αυτό ευρετηριοποίηση για να το προσθέσει στη μηχανή αναζήτησή σου. Είναι δωρεάν αυτά οπότε και καλό θα ήταν να τα έχετε δεν, ε, δεν λέω ότι είναι ε, υποχρεωτικό αλλά ένα site του 2020 δεν επιτρέπεται να μην έχει analytics και ε, search console ακόμα και να μην ασχολείστε τώρα μπορεί και μετά από 6 μήνες να θέλετε να δώσετε περισσότερη έμφαση στο site σας και να ξεκινήσετε να κάνετε κάποια δουλειά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχετε κάποια δεδομένα ήδη και εφόσον είναι και δωρεάν, για ποιο λόγο να μην το βάλετε ώστε να κρατάτε τα δεδομένα. Και να μπορείτε από εκεί πέρα να μελετήσετε πώ μπορείτε να βελτιώσετε το site σα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το site kit. Με το που κάνουμε εγκατάσταση, θα πατήσουμε το Start Setup και θα πατήσουμε Sign in with Google για να, να κάνουμε ownership. Πριν από το site kit τη Google, παίρναμε το ownership, δηλαδή Λέγαμε στην Google ότι όντω είμαστε ιδιοκτήτε του site, προκειμένου περίπτωση annex.gr, με τρει διαφορετικού τρόπου. Πρώτον, ανεβάζαμε ένα αρχείο στο root του ε, site, στο root φάκελο, δηλαδή μέσω του web hosting πηγαίναμε μέσα και ανεβάζαμε ένα αρχείο. Το δεύτερο είναι ότι ε, ε, βάζαμε ένα record, ένα A record μέσα στου DNS. Και το τρίτο είναι ότι προσθέταμε κώδικα στο, στο, HTML, ε, ε, στο header. Στο head, όχι στο header, στο head. Προσθέταμε HTML κώδικα. Έναν από αυτού του τρόπου χρησιμοποιήσαμε. Τώρα πια μπορούμε να το κάνουμε μέσω του SiteKit και επειδή μα φέρνει και τα αποτελέσματα απευθεία μέσα στο site μα, δεν χρειάζεται πια να συνδεθούμε μέσα στο site, στο Search Console τη Google. Μπορούμε να δούμε τα πάντα από εκεί και τα analytics ταυτόχρονα. Οπότε και χρησιμοποιούμε αυτό το plugin. Κάνω sign in with Google. Επιλέγω τον λογαριασμό τον οποίο θέλω να κάνω login. και επι... επιλέγω να επιτρέπετε. Ε, Γενικώ για αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν να φτιάχνουν site για πελάτες ε, θα πρότεινα να φτιάξουν ένα καινούργιο λογαριασμό με τον οποίο να βάζουν μέσα όλα τα site που θα έχουν για τους πελάτες για την Google και να το έχουν σε ξεχωριστό λογαριασμό να μην μπερδεύεται από το λογαριασμό που έχουν για τα προσωπικά. Ε, Γενικώ είναι καλό αυτό, οπότε όταν και Έρχεται κάτι να ξέρουν να δώσουν ενδιαφέρον ή να πάνε να ψάξουν να βρουν εκεί πέρα κατευθείαν όλα τα μηνύματα που του έχει στείλει η Google και οτιδήποτε άλλο, να μην τον μπερδεύουν με το προσωπικό του email. Add site και go to my dashboard. Έχω κάνει κιόλα verified με τόσο απλό τρόπο. Δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι πολύ απλό. Από εκεί πέρα, ε, μια και είμαστε εδώ, μπορούμε να κάνουμε και ένα ε, connect με το Analytics. Οπότε θα πάω στο connect που λέει service εδώ, ή στο settings και Analytics. Πάμε λοιπόν να κάνουμε και ένα λογαριασμό Analytics απευθεία. Επιλέγω πάλι με ποιο email θα το συνδέσω. Να επιτρέπετε. Και σε περίπτωση που δεν έχουμε κάποιο account ήδη στο Analytics μέσα, θα πρέπει να το δημιουργήσουμε εδώ. Άμα είχαμε account στο Analytics, θα το βγάζει απευθεία, γιατί θα το βρίσκε. Οπότε του λέω ότι θέλω σε αυτό να φτιάξει ένα καινούριο property. Εδώ επιλέγω το property και profile δεν έχει γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι δημιουργημένο. Πατάω configure, οπότε θα φτιάξει ένα καινούριο property μέσα, το οποίο θα λέγεται analytics. Ε, συγγνώμη, ένα pc. Και έχω connected για το search console και connected για το analytics, οπότε είμαι έτοιμο να ξεκινήσω. Να ξέρετε ότι σε περίπτωση που θα κάνετε connect, θα αρχίσετε να παίρνετε αποτελέσματα μετά από δύο μέρε. Το analytics νομίζω θέλει μία μέρα, το search console μπορεί να πάρει και 5-6 μέρε. Πάμε λοιπόν στο rank math και πηγαίνουμε κάνουμε κλικ στο dashboard. Εδώ θα τρέξει ο οδηγός απευθείας, απλά επειδή έχω κάνει εγκατάσταση εγώ ήδη, ε, μου βγάζει άλλα πράγματα, αλλά σε εσά προφανώς θα έτρεχε κατευθείαν αυτό. Οπότε το πρώτο πράγμα που, που κάνουμε είναι πατάμε Start Wizard. Το πρώτο βήμα, σε περίπτωση που έχετε άλλο plugin ή είχατε άλλο plugin στο παρελθόν και βρει τα tables μέσα στη βάση, θα είναι να ζητήσει να κάνει import από το προηγούμενο πρόγραμμα, από το προηγούμενο plugin που είχατε για SEO, δηλαδή άμα είχατε το Yoast SEO ή All-in-One ή κάποιο άλλο θα μπορέσετε να το επιλέξετε και να πατήσετε να κάνει import. Αν όντω είχατε ή έχετε, επιλέξτε να κάνετε import. Δεν έχει νόημα να χάσετε τα metadata που έχετε κάνει για όλες τις σελίδες. Επιλέξτε λοιπόν να κάνετε import και μετά συνεχίζετε στο επόμενο βήμα. Στο επόμενο βήμα που είμαστε τώρα, δηλαδή το δεύτερο, στην ουσία θα πρέπει να επιλέξουμε τι έχουμε. Το το enapis.gr για μένα είναι personal blog, αλλά για εσάς μπορεί να είναι ας πούμε ένα small website business website ή ένα web shop, δηλαδή e-shop ή κάποιο άλλο προσωπικό ή κάτι άλλο. Εάν επιλέξετε small business site σας βγάζει και σε ποια κατηγορία ανήκει, μπορεί να κάτσετε να διαβάσετε όλες και να βάλετε αυτή που είναι πιο κοντά και μετά επιλέγετε ό,τι άλλο σας ζητήσει. Είναι πολύ απλά τα βήματα, οπότε και μπορείτε να ακολουθήσετε ένα-ένα ακριβώς ό,τι ζητάει. Σε μένα είναι personal blog, Logo έχω ήδη ανεβάσει, αλλιώς πηγαίνετε στο Add New Upload File και βάζετε. Θέλει maximum size λιγότερο από Full HD 1920 και εννοείται πως ε, πρέπει να έχετε ένα logo σε PNG ε, με transparent για καλύτερα αποτελέσματα, όχι για το SEO, αλλά για να χρησιμοποιείτε γενικώ το site σας. Από κάτω είναι το default social share image, δηλαδή σε περίπτωση που θέλει να κάνουμε κάποιο share εμεί ή να κάνει share κάποιο και δεν έχει φωτογραφία το άρθρο ή οτιδήποτε άλλο, θα βάζει το λογότυπο της, του 1pc.gr και αυτό πρέπει να είναι το σωστό, αυτό πρέπει να επιλέξετε λοιπόν και να το έχει μόνιμα. Πατάμε save and continue. Το επόμενο είναι στο Search Console, στην ουσία θα κάνουμε ένα Authorization, εδώ επειδή με έχει βρει ήδη θα κάνω ένα Deauthorized, οπότε λογικά θα το έχετε έτσι εσείς. Θα πατήσετε Get Authorization Code, θα επιλέξετε το email που έχετε επιλέξει για να κάνετε Authorize το SEO, το site σας, συγγνώμη, και να επιτρέπετε, τώρα μας βγάζει μία σύνδεση και κάνουμε κλικ στην αντιγραφή και το κάνουμε επικόλυση μέσα εδώ paste λοιπόν και βρίσκει κατευθείαν το site. Αν επιλέξω το βελάκι θα δω και τα άλλα site που έχω μέσα. Δεν χρειάζεται και θα πατήσω save and continue. Τώρα ε, αυτό που ξέχασα μάλλον είναι ότι αν δεν έχετε φτιάξει λογαριασμό θα πρέπει να φτιάξετε ένα λογαριασμό στο Rank Math. Ήταν το πρώτο βήμα προφανώς ζητάει λογαριασμό στην αρχή. Αλλά επειδή εγώ ήδη είχα κάνει στο site δεν μου ζήτησε κάτι και προχωρήσαμε κατευθείαν στο επόμενο βήμα. Αν σας ζήτησε απλά κάνετε ένα login Έπρεπε να το πω λίγο πιο πριν. Πάμε λοιπόν στα sitemap. Το sitemap λοιπόν, όπως είπαμε, είναι ένα ευρετήριο, είναι μια σελίδα με όλα τα άρθρα μέσα και τις σελίδες και τα πάντα, οπότε είναι σαν ένα μεγάλο ευρετήριο. Από εδώ θα βγάλουμε το public taxonomy στις κατηγορίες. Δεν χρειάζεται να τις κάνετε enable τις κατηγορίες, γιατί πρώτον δεν, συνήθως δεν τις φτιάχνουμε σε SEO, δεν θα δεν πρόκειται να πάρετε πόντου από SEO στι κατηγορίε. Άμα βάλετε δηλαδή, έχετε ένα κατάστημα με ηλεκτρονικά και έχει ψυγεία, κουζίνε, πλυντήρια, δεν πρόκειται να κερδίσετε πόντου από το SEO για, τις, για τα ψυγεία και οτιδήποτε άλλο. Οπότε δεν έχει νόημα να, κάνετε, να βάλετε κατηγορίε μέσα. Από εκεί πέρα επιλέγω post pages και βγάζω το templates το οποίο μου δίνει το Oxygen Builder, μου φτιάχνει templates και τα βγάζω και πατάω Save and Continue. Εδώ μου λέει να θέλουμε να κάνει no index τα, τις άδειε κατηγορίες και tags, το αφήνω στο on, έτσι κι δεν επιλέγω να κάνει index τις κατηγορίες, αλλά το έχω από default να μην τις ψάχνει σε περίπτωση είναι άδειε. Εάν επιλέξετε να ψάχνει κατηγορίες, αφήστε αυτό στο on για να μην κάνει index τις άδειε. No follow, external links στην ε, λέει ότι δεν θα κοιτάει ε, τα external ε, links που βάζετε μέσα για να πάτε σε κάποιο άλλο site, να πάει επισκέψει άλλο site. Ε, αυτό θα πρέπει να το έχετε off, δεν ε, χρειάζεται να το έχετε on και μάλιστα αν νομίζετε ότι δίνετε πόντους στον ανταγωνισμό ε, που φεύγει από σας και πηγαίνει κάπου αλλού η Google θέλει να έχετε μέσα external links τα οποία να κάνετε follow κανονικά οπότε για να μην τρώτε penalties, penalties λέμε σας κάνει λίγο πίσω η Google και χάνετε λίγους πόντους το αφήνετε αυτό στο off. Από εκεί πέρα μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή αυτή σε κάποια συγκεκριμένα links εκείνη τη στιγμή αν υπάρχει κάποιος λόγος να τα κόψετε. open external links, αν θέλουμε τα links τα οποία οδηγούν εκτός σελίδας να ανοίγουν σε καινούριο tab. Αυτό το αφήνουμε on, πατάμε save and continue. Και τελειώσαμε με το πρώτο κομμάτι, πηγαίνουμε Setup Advanced Options για να συνεχίσουμε με το επόμενο. Και πηγαίνουμε τώρα στο 404 Monitor, το οποίο στην ουσία μας λέει αν θέλουμε να ελέγχουμε τα 404, εγώ τα αφήνω off, δεν με νοιάζει. Και redirection αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο extra μέσα, μια ενσωμάτωση που έχουν, με το οποίο μπορώ να κάνω ε, ανακατεύθυνση, λέγεται στα ελληνικά το redirection, από μια σελίδα στην οποία για κάποιο λόγο σταμάτησε να λειτουργεί το site μου ή άλλαξα τα URLs από ελληνικά σε αγγλικά και δεν θέλω να χάσω τα shared που έχω κάνει οποιοδήποτε λόγο μπορεί να κάνω αναβάθμιση στο site μου και να μου άλλαξα, άλλαξα τα URLs. Για οποιοδήποτε λόγο έχω redirection να ρυθμίσω αν θέλω. Μπορώ να το βάλω on λοιπόν και αργότερα να επιλέξω να ρυθμίσω τα redirection. Πατάμε save and continue. Και εδώ έχουμε το σχήμα. Το σχήμα είναι κάτι το οποίο θα ασχοληθούμε αργότερα. Ε, ίσως είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβετε στην αρχή. Είναι κάποια μεταδεδομένα τα οποία. Τα έχουν προσθέσει, τα έχει προσθέσει η Google, ας πούμε, για να μπορεί να ε, καταλαβαίνει καλύτερα το περιεχόμενο και να μπορεί να παίρνει συγκεκριμένα πράγματα και να τα βάζει σε αντίστοιχα σημεία που χρειάζεται στην αναζήτηση. Δηλαδή, αν πάω στο Google και γράψω για μια συναυλία ενός συγκροτήματο ή ενό καλλιτέχνη ή δεν ξέρω τι, πάμε συναυλία και να γράψουμε. Δεν ξέρω τίποτα να τη γράψω ε, συναυλία. Αλεξίου μια και το έχει εδώ και προχωράω λίγο πιο κάτω μετά τα βιντεάκια θα δω αξιολόγηση θα δω ίσως ε, δεν βλέπω κάποιον να έχει στήσει σωστά μάλλον θα πρέπει να πάω στο εξωτερικού και όχι ελληνικά γιατί είναι λίγο δύσκολο οπότε πάμε εδώ ε, concert concert δεν το γράψω σωστά με C. Concert for George, OK, Concert of Europe. Να δούμε αν έχει κανένα metadata, δεν έχει κανένα metadata, OK, πάμε να βάλουμε κατευθείαν το όνομα ενός καλλιτέχνη. Ή ενός συγκροτήματος, Green Day. Και να δούμε εάν έχουμε... Day, live. Έχουμε πέσει και σε περίοδο το οποίο δεν έχουμε lives πια λόγω κορονοϊού. Και, ε, αν πατήσω λοιπόν live εκτό από τα βιντεάκια, όλο βίντεο έχει αναβλήθηκε. λοιπόν, αυτέ τι εκδηλώσει μπορεί και τι τραβάει λόγω των μεταδεδομένων. Ε, γι' αυτό και τραβάει τι εκδηλώσει απευθεία. Που μπορεί να ξέρει κατευθείαν και να λέει ότι ε, δεν υπάρχουν tickets. Ε, εδώ γράφει τι ώρε και τι έχει με Bold, αλλού θα έγραφα. πόσο έχουν. Είναι κάποια λοιπόν με τα δεδομένα τα οποία ξέρει και τραβάει από τι συναυλίε. Το που θα γίνει, τι ώρα θα γίνει, πόσο έχει το ειστήριο. Σε άλλα μπορεί να είναι υπηρεσίε, σε άλλα μπορεί να είναι οτιδήποτε. Εάν θέλετε να μάθετε λίγα περισσότερα για το σχήμα, το πρέπει να πάτε στο σχήμα.org. Με το οποίο θα μπορέσετε να μάθετε λίγα πράγματα παραπάνω. Περιέχει πάρα πολλά, αλλά τα πιο γνωστά συνήθω είναι αυτά που κάνουν ε, όσοι κάνουν ε, κάποιες, ε, κάποια post για ε, μαγειρική, για συνταγέ, για βιβλία, reviews για κινηματογράφο, για ταινίε, για θέατρα, οτιδήποτε δηλαδή κάνετε σε σχέση με reviews, μπορεί να μα δώσει κάποιο σχήμα. Ε, αυτή τη στιγμή πάει και λίγο αργά από ό,τι φαίνεται, ή το internet ή το site. Και μπορούμε να διαβάσουμε λίγα πράγματα παραπάνω. Δεν χρειάζεται να ξέρετε τώρα πάρα πολλά, αλλά γενικώ θα αφήσετε πάντα στο on. Θα ψάξετε να βρείτε για post τι θα βάζετε. Εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορώ να βάλω blog post ή article δεν έχω και κάτι άλλο αλλά όπως βλέπετε έχει ας πούμε course για κάποια μαθήματα events για συναυλίες ή οτιδήποτε, job posting άμα είναι ε, κάποια δουλειά, μουσική κάποιο προϊόν, recipe, συνταγή restaurant, ε, βιντεάκι κάποιος, ε, κάποιο service ή software application για κάποιο πρόγραμμα ή οτιδήποτε άλλο. Βάζω εγώ article και συνεχίζω ε, τα article που έχω είναι blog post και όπως βλέπουμε εδώ πέρα ότι η Google δεν μου αφήνει να βάζω σαν person γιατί έχω επιλέξει ότι είναι προσωπικό το blog. Ε, δεν μπορώ να βάζω κανονικά ε, articles, μπορώ να βάζω blog post γιατί ε, δεν είμαι εταιρεία με την οποία ανακοινώνω να άρθρα. Είμαι κάποιος προσωπικός και απλά φτιάχνω κάποια post. Εάν ήμουν ειδησιογραφικό, ε, ειδησιογραφικό κανάλι θα μπορούσα να βάζω news article. Από κάτω συνεχίζουμε με τα schema types for pages, πάω πάλι article και εδώ πάλι θα βάλω blog post, δεν έχω news article να βάλω και σχήμα type for template το αφήνω όπως είναι. Ε, τα schema θα μιλήσουμε πιο μετά καθαρά για το τι ακριβώς βάζουμε και τι κάνουμε, αλλά σε γενικές γραμμές να ξέρετε ότι ε, στα περισσότερα τα προσθέτει στα περισσότερα ε, άρθρα μόνο του. Το κάνει μόνο του λέει το σχήμα πρέπει να κάνει, εκτό και άμα είναι κάτι εξειδικευμένο. Άμα είναι κάτι εξειδικευμένο, όπω όπως είπαμε, είναι για συνταγέ μαγειρική, είναι, είναι, είναι για, ε, θα πρέπει να πάτε να προσθέτε εσεί. Θα δούμε έτσι ένα-δύο παραδείγματα. Εάν λειτουργούσε το σχήμα, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Πάμε και στο Google να γράψουμε μια συνταγή, που θα είναι πιο εύκολο να το δούμε κιόλα, γιατί στο, στα συνταγέ έχει και τα στεράκια. Οπότε, άμα βάλω ένα κοτόπουλο με κάτι, κοτόπουλο με κάρι, α πούμε, θα μου βγάλει και τα στεράκια, όπω βλέπετε εδώ τη αξιολόγηση. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό εδώ που γράφει αξιολόγηση, αυτό ας πούμε, είναι του σχήμα. Ε, λέγεται και Rich Snippet καμιά φορά. Και το προσθέτει γιατί μπορεί να ξέρει από μέσα ότι έχουμε ψηφίσει, έχει ψηφίσει κόσμο 78 ψήφου και έχει θερμίδε 403. Αυτά που δίνει εδώ τι πληροφορίε και πόση ώρα κάνουμε να το φτιάξουμε είναι από το, rich, από το σχήμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά από αυτή τη μεγάλη εισαγωγή. Πηγαίνουμε πάλι στο rank math και έχουμε τελειώσει με το πρώτο βήμα που είναι να τρέξουμε το wizard και το advanced wizard. Από εκεί πέρα, να δούμε λίγο τι γίνεται με το dashboard, και μετά θα πάμε και να δούμε ένα-ένα ένα μέσα τα πράγματα πριν να φτιάξουμε το βίντεο, και αυτό θα πάρει γύρω στη μία ώρα. Να ξέρετε. Λοιπόν, 404 monitor. Είπαμε τι είναι. Σε περίπτωση που έχετε πολλά 404, μπορείτε να κάνετε active για να παρακολουθήσετε για ποιο λόγο έχετε 404 μέσα. Τι ψάχνει δηλαδή ο κόσμο και βάζει. Έχετε αλλάξει κάποιο πράγμα. Έχετε broken links μέσα να πάτε να το φτιάξετε. Αλλά υπάρχει και πιο εξειδικευμένο εργαλείο όπω το broken link checker. Οπότε και γι' αυτό συνήθω δεν το ενεργοποιώ. ACF, άμα έχουμε advanced custom fields, το επιλέγουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε και εκεί παραμετροποίηση. παραμετροποίηση. AMP είναι το Accelerate Mobile Pages, το οποίο θα βάλουμε αργότερα, γιατί βοηθάει ε, στο SEO. Στην ουσία η Google θέλει να έχεις ε, διαφορετικό προφίλ, ας πούμε, σε εισαγωγικά προφίλ για mobiles, γι' αυτό και ψάχνει με δύο διαφορετικές μηχανές αναζήτησης, άμα πάμε στο Google Insight. Μία σου κάνει για κινητά και μία κάνει για υπολογιστές, γιατί τα κινητά είναι κάτι διαφορετικό. Δεν πρέπει να έχουμε φέ, δεν πρέπει, δεν πρέπει, δεν πρέπει. Μόνο και μόνο για να έχουμε καλύτερη ταχύτητα και μην τρώμε τα δεδομένα του άλλου που θέλει να μπει. Είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό και θα ασχοληθούμε αργότερα. Body press και BB press δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε. Είναι για social, σε περίπτωση να κάνετε social pages και οτιδήποτε άλλο μέσα σε κάποια σελίδα στο site σας. Link counter για να κοιτάμε τα external και οτιδήποτε άλλο. Αυτό το αφήνουμε active σε περίπτωση δεν είναι. Local SEO σε επιχειρήσει, αν έχετε μαγαζί, αν έχετε οτιδήποτε άλλο, η οποία είναι τοπική επιχείρηση, το κάνετε active για να πάτε να το ρυθμίσετε. Θα το κάνουμε active, μόνο καινούργια για να δούμε μετά πού θα το χρησιμοποιήσουμε. Και θα το αφήσω και ανοιχτό σε περίπτωση που δεν πάρει το refresh εδώ για να το βάλω μετά. Redirection αυτό είναι σε περίπτωση που θέλουμε, όπω είπαμε, να κάνουμε μια ανακατεύθυνση. Είπαμε ήδη είναι το σχήμα το είπαμε. Role manager είναι γιατί μπορούμε να δώσουμε δικαιώματα σε κάποιον άλλον, ο οποίο δεν είναι administrator, να πάει και να μα κάνει βελτιοποίηση, βελτιστοποίηση στο SEO. Search console το κάναμε ήδη. SEO ανάλυση είναι μια ανάλυση που κάνει, θα τη δούμε αργότερα. Δεν είμαι και πολύ fan αυτό γιατί στα ελληνικά γενικώ έχουν πρόβλημα. Και sitemap θα δούμε πού θα το βάλουμε. Word WooCommerce, εάν έχετε e-shop, κάνετε και αυτό active για να μπορέσετε να ρυθμίσετε και τα μεταδεδομένα σε WooProducts. Δεν θα το ενεργοποιήσω γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχω product μέσα, αλλά εάν το κάνετε θα καταλάβετε αργότερα ότι όπως ρυθμίζουμε τα post και τα pages, έτσι είναι και το WooCommerce τα products. Οπότε δεν χρειάζεται να το δείξω αυτό. Πάμε λοιπόν στο General Settings και να ξεκινήσουμε από εκεί. Ε, ξεκινάμε με το strip category που είπαμε, ε, όχι δεν είπαμε, είναι άλλο αυτό. Ε, είναι αν θέλουμε να βγάλουμε το category μέσα από το URL, οπότε σε περίπτωση που έχουμε κάποιο e-shop για παράδειγμα και λέει κατηγορία και μετά κάνει ένα slash και μετά λέει ποια κατηγορία είναι, τη λέξη κατηγορία το βγάζουμε από εκεί. Το μεταφράζω στα ελληνικά έτσι. Δεν θα έλεγε κατηγορία πιστεύω το URL, θα έλεγε category και έχουμε εξηγήσει τους λόγους. Οπότε το category το βγάζει μέσα και πάει κατευθείαν σε ποια κατηγορία είναι. Το θέλουμε γιατί θέλουμε να μικραίνουμε όσο μπορούμε τα URLs μας. Δεν θέλουμε να έχουμε μεγάλα URLs. Ε, redirect attachment είναι άμα θέλουμε να κάνει τα attachment, να τα κάνει redirect στο URL που έχουμε. Το αφήνουμε on. Ε, τα orphan attachment, δηλαδή αυτά που δεν βρίσκει στην ουσία που πηγαίνει, πηγαίνει κατευθείαν στη homepage. Stopwatch from permalinks. Τα stopwatch είναι μικρές λεξούλες οι οποίε περισσότερο εδώ αφορά τα αγγλικά, γιατί δυστυχώ τα ελληνικά δεν έχει προσθέσει ακόμα. Τα οποία, αν γράφαμε ένα τίτλο στα ελληνικά, ο οποίο ήταν Πόσο καλοί είσαστε στο κάτι, τα όλα τα άρθρα, τα με, τα και, οι σύνδεσμοι, οι προθέσει, οτιδήποτε άλλο, είναι πράγματα τα οποία τα βγάζουμε από το URL μα, γιατί δεν δίνουν πόντου στο SEO και μάλιστα μα κάνουν και πέναλτι λόγω των μεγάλων URLs. Η Google δεν θέλει μεγάλα URLs, θέλει μικρά. Οπότε στην ουσία αφήνουμε τα URLs όσο πιο μικρά μπορούμε. Ε, εννοείται πω δεν τα κάνουμε μία λέξη γιατί πρέπει να είναι και μοναδικά. Δεν μπορούμε να έχουμε URL μία λέξη γιατί μετά αρχίζουν και τα νούμερα από πίσω. Ε, οπότε, αν είχαμε αγγλικά, θα βγάζε μόνο του τα Stop Words. Αυτό το αφήνουμε συνήθω στο On. Και να από ό,τι βλέπω έχει βάλει λίστα για Stop Words. Το έχουν προσθέσει ένα καινούριο, αυτό δεν το είχαν πριν. Μια και βάλανε τη λίστα από το Stop Words, λοιπόν. Θα πρέπει εδώ να πάτε να βάλετε τι ε, τις λέξει οποίε θέλετε να αφαιρείτε ε, στο, σε κάθε θέμα που κάνετε. Εδώ θυμηθείτε ότι μια και έχω εγκατεστημένο και προτείνω να έχετε όλοι ένα γκρίκλις plugin, το και ας πούμε θα γίνει λατινικά και. Από κάτω πατάω enter, το σε, μετά μπορεί να έχουμε το η, e, μετά μπορεί να έχουμε, καταλάβατε δηλαδή τι πρέπει να βάλετε, μπορεί να έχουμε το πώς, μπορεί να έχουμε το... η ε, e σαν άρθρο, μπορεί να έχουμε το ο, μπορεί να έχουμε όλα αυτές τις λέξεις θα πρέπει να τις βγάζετε. Ε, καλό είναι να πάτε και να φτιάξετε ένα TXT αρχείο στον υπολογιστή σας, κάπου σε ένα σημείο να το έχετε εύκολο. Όταν γράφετε ένα άρθρο και κάνετε post μετά το URL, το post, συγγνώμη, όχι το URL, post το άρθρο, το κάνετε publish, Πηγαίνετε μετά και τακτοποιείτε το URL. Βγάζετε δηλαδή τι λέξει που θέλετε. Αυτέ τι λέξει που θέλετε, πηγαίνετε και τι κολλάτε και τι φτιάχνετε μέσα στο αρχιάκι αυτό. Τι βάζετε λοιπόν μέσα, ένα κάθε γραμμή, και σιγά σιγά θα μπορέσετε να το εμπλουτίσετε τόσο πολύ ώστε να πάτε μετά να το κάνετε επικόλληση και να τα φέρει μόνο του. Είναι κάτι δηλαδή πάρα πολύ χρήσιμο. Πάμε no follow external links. Αυτό το είπαμε ότι το αφήνουμε off. No follow image file links. Αυτό το έχει off. Και να ανοίγετε τα, τα, εξωτερικά tabs σε εξωτερικά links σε ένα καινούριο tab. Πάμε στο επόμενο το οποίο είναι images. Μα κάνουμε ένα save πρώτα εδώ. Και πάμε στο επόμενο το οποίο είναι τα images. Στα images λοιπόν έχουμε να βάζει μόνο του το alternative text όπου λείπει, είναι πάρα πολύ ωραίο feature αυτό και μάλιστα εδώ επιλέγουμε τι θέλει να μας βάζει σαν alternative text. Μπορούμε να βάζουμε το file name, δηλαδή το όνομα της, της φωτογραφίας ή μπορούμε να βάζουμε αν θέλουμε το όνομα του άρθρου μας, το όνομα της σελίδας. Αυτό είναι καθαρά δικό σας το θέμα. Εάν βάζετε μία φωτογραφία ανά άρθρο, καλό είναι η φωτογραφία αυτή να έχει alternative text το όνομα του άρθρου. Αν όμως βάζετε μέσα στο άρθρο και άλλες φωτογραφίες, έτσι όπως πρέπει κανονικά να κάνετε όταν φτιάχνετε άρθρα, να βάζετε μπόλικες φωτογραφίες, θα πρέπει οι φωτογραφίες αυτές να έχουν το όνομα του section του οποίου βάζετε ή το περιεχόμενο που έχει η φωτογραφία. Το alternative text χρησιμοποιείται λοιπόν από προγράμματα τα οποία είναι για άτομα με ειδικέ ανάγκες για το readability, χρησιμοποιείτε από την Google για να διαβάσετε ότι ακριβώς έχει φωτογραφία και χρησιμοποιείται και από τους browser σε περίπτωση δεν φορτώσει η φωτογραφία να δείξει το alternative text. Οπότε θα πρέπει να δίνει και κάποιο νόημα μέσα στη σελίδα μας. Ε, πάμε στο επόμενο το οποίο είναι το Add Missing Title σε περίπτωση που έχουμε κάποιο τίτλο μέσα στη φωτογραφία και κάνει, είναι missing, το έχουμε σβήσει για κάποιο λόγο θα πάρει το όνομα του, ε, του τίτλου εδώ του άρθρου στην προκειμένη περίπτωση και εδώ μπορείτε να επιλέξετε κάτι άλλο εάν θέλετε. Ε, καθαρά, δικό σα το θέμα τι θα επιλέξετε. Εγώ συνήθω πάω και τα επεξεργάζομαι μόνο μου, δεν τα αφήνω έτσι, αλλά όταν το δίνω το, σε πελάτε, το βάζω εδώ να παίρνει το όνομα του άρθρου. Βάζω δηλαδή και βάζω το title. Ε, θυμηθείτε ότι τα percentage που έχει εδώ, το 100 είναι το δυναμικό πεδίο, πρέπει να το αφήσετε όπω είναι, δεν πρέπει να το σβήσετε. Γιατί να το σβήσετε, σημαίνει πω θα έχετε παντού τη λέξη file name. Αυτό σημαίνει ότι είναι ε, dynamic και αντικαθιστάται από το όνομα του αρχείου. Πάμε στο επόμενο. Κάνουμε λοιπόν. Δεν θα πάω save changes γιατί δεν έχω αλλάξει τίποτα. Πάω στα breadcrumbs. Breadcrumbs είναι τα ψίχουλα από ψωμί, καθαρά. Έτσι μεταφράζεται. Ε, και είναι κάτι που χρησιμοποιούν κυρίω τα e-shop για να δηλώσουν σε ποια κατηγορία μέσα βρίσκονται. Οπότε, αν πάτε σε κάποιο e-shop και έχει μέσα ψυγεία κάθετο. Ε, ε κάθετο, είπα μία μάρκα τώρα και μετά το μοντέλο. Αυτά είναι breadcrumbs. Αν πατήσετε πάνω στα ψυγεία, θα βρείτε όλου του κατασκευαστέ. Αν πηγαίνετε πιο πίσω, μπορεί να έχετε ηλεκτρικέ συσκευέ. Αν τα χρησιμοποιείτε, τα κάνετε enable. Αν δεν τα χρησιμοποιείτε, τα κάνετε disable. Είναι καθαρά δικό σα το θέμα. Εγώ συνήθως δεν χρησιμοποιώ breadcrumbs, αλλά ε, εάν κάνω οποιοδήποτε θα το βάλω, γιατί μου δίνει καλύτερη κατηγοριοποίηση. Χρησιμοποιείται, δηλαδή, και διαβάζει καλύτερα το SEO μου μέσα τις κατηγορίες. <laughs> Μπορώ, λοιπόν, να κάνω enable και να πάω και να δηλώσω τι θέλω να έχω για separate character. Μπορώ να έχω αυτό, δηλαδή... Από φάκελο σε υποφάκελο, τι θα μου δηλώνει. Αν θέλω να έχω το home page, συνήθω το βγάζω off, δεν το θέλω, αλλά αυτό είναι δικό σα το θέμα. Εάν θέλετε να αλλάξετε το home, εγώ το βγάζω off εντελώ. Ε, prefix breadcrumb σημαίνει τι θέλετε να έχει πριν το, το breadcrumb, δηλαδή κα, κατάλογο, α πούμε, τη λέξη κατάλογος και μετά να ακολουθούν αυτά. Πώ θέλετε να είναι τα format σε archive. Archive λέγονται οι σελίδε οι οποίε ε, περιέχουν όλα μέσα τα άρθρα μα, όλα τα Post, δηλαδή, αυτό λέγεται archive page. Οπότε γράφει archive for, ενώ θα μπορούσε να γράφει ε, άρθρα για ή blog για. Το ίδιο και στο results, ε, αποτελέσματα για. Εδώ λοιπόν μεταφράζουμε το τι θα γράφει μπροστά και από πίσω ακολουθούν αυτό εδώ αντικαθιστάται από τα breadcrumbs. Αυτό μην το αλλάξετε σε περίπτωση που θέλετε να μεταφράσετε. 404 label. Τι θέλετε να βγάζει σε περίπτωση που έχουμε 404, το αλλάζετε αυτό αν θέλετε. Ε, τα υπόλοιπα, εάν θέλετε, απλά μεταφράστε τα ελληνικά ή μην τα πειράξετε και καθόλου, δεν έγινε και τίποτα. Περισσότερο θα κοιτάξουν μέσα τον κατάλογο παρά το τι λέει archive ή οτιδήποτε άλλο. Από εκεί πέρα, hide post, title, μπορούμε να κρύψουμε το τίτλο του post. Υπενθυμίζω ότι αφορά τα breadcrumbs και όχι τον τίτλο του άρθρου. Μιλάμε πάντα για τα breadcrumbs. Show category, αν θέλουμε να δείχνουμε την κατηγορία. Αυτό το αφήνω στο off συνήθω και hide taxonomy name. Ε, αυτό αφήστε το στο off, δεν χρειάζεται να έχει το taxonomy. Τώρα για το post title μπορείτε να το βάλετε στο on και στο τέλο να δείχνει και το όνομα του τίτλου. Πού βρίσκεστε δηλαδή, σε, ποια, σε ποιο είστε, τι κοιτάτε αυτή τη στιγμή. Μπορείτε λοιπόν αυτό να το βάλετε στο on. Πατάμε save changes και πάμε στο επόμενο που είναι το Webmaster Tools. Εδώ λοιπόν μπορούμε να αριθμίσουμε να βάζουμε τι μηχανέ αναζήτηση μόνο και μόνο για να κάνει ε, pink όταν έχουμε κάποιο καινούριο άρθρο. Και το καλό είναι ότι μπορούμε να κάνουμε το verification απευθείας εδώ. Πότε πατάμε Search Console Verified Page. Κάνουμε copy το link ολόκληρο. Δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο το νουμεράκι που θέλουμε εδώ. από Το, το, το κείμενακι που θέλουμε. Δεν κλείνω αυτό το παράθυρο. Πηγαίνω μία πίσω και πηγαίνω και βάζω ε, συγγνώμη εδώ ήμουνα στο Search Console πίσω ολόκληρο το κείμενακι. Ό,τι έχει και πατάω το save. Αυτό θα κάνει stripped και θα μου βάλει μόνο τον κωδικό που θέλει. Και μετά, εδώ πίσω στο Webmaster, μπορώ να πατήσω το Verify και να βρω ότι έκανε Verify, δηλαδή συνδέθηκε με το SEO μου. Αυτό τώρα είναι για να κάνει ping και να ενημερώνει πότε έχουμε ε, κάποιο καινούριο άρθρο ή οτιδήποτε άλλο. Μπορούμε να βάλουμε και το Bing. Καλό είναι γενικώ να έχετε και τη δεύτερη μηχανή αναζήτηση. Όσοι ψάχνουν στο Bing δηλαδή, να μπορούν να σα βρίσκουν. Δεν ξέρω κατά πόσο ψάχνουν κάποιοι στο Bing. Μόνο αν έχουν default ε, browser των ε, Edge. Οπότε και αυτοί θα προσπαθήσουν στο Bing να, να σα βρουν. Τα υπόλοιπα δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Ε, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε αν θέλετε. Το Alexa Verification ID, α πούμε, είναι για να βλέπετε τη θέση σα σε κάποιε σε πίνακε σε, σε, περίπτωση με το SEO. Πάμε στο Robot.txt. Το Robot.txt είναι αρχιάκι το οποίο υπάρχει στο, μέσα στον κατάλογο των αρχείων του WordPress και ενώ το φτιάχνει το plugin αυτό, και μπορούμε να ρυθμίσουμε τι θέλουμε να διαβάζει και τι δεν θέλουμε να διαβάζει μια μηχανή αναζήτηση. Ε, όταν απαγορέψουμε κάτι από τη μηχανή αναζήτηση να το διαβάζει, δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα το σεβαστεί αυτό. Είναι στο χέρι κάποιων μηχανών αναζήτηση να το διαβάσουν πρώτο και να σεβαστούν του κανόνε που έχουμε βάλει και κάποιε άλλε δεν θα το σεβαστούν και θα πάνε και θα κάνουν crawl όλο το site. Η Google πάντω το κοιτάει αυτό και σε περίπτωση για κάποιο λόγο δεν θέλουμε να έχουμε κάτι να το τσεκάρει Google, όπω μπορεί να υπάρχει κάποιο κατάλογο ο οποίο είναι μόνο για μέλη. Είναι οι φωτογραφίες που πρέπει να πληρώσουν ή δεν ξέρω να κάνουν μαθήματα ή να έχει κάποιο περιεχόμενο το οποίο θέλουμε να το κρύψουμε για κάποιο λόγο. Δεν θέλουμε να το έχουν όλοι public. Έτσι πάμε και το βγάζουμε από το Robot.txt. Του βάζουμε δηλαδή να είναι disallow και δεν το κάνει καθόλου crawl. Πάμε στο Edit HT Access. Αυτό δεν το πειράζουμε. Ακόμα και να ξέρουμε τι κάνουμε, δεν το πειράζουμε τουλάχιστον μέσα από το SEO μα. Εάν ξέρουμε τι είναι το HT Access και θέλουμε να κάνουμε αλλαγέ, πηγαίνουμε μέσω του hosting. Δεν το πειράζουμε αυτό έτσι κι αλλιώ. Πάμε στο Others να δούμε τι έχουμε εδώ. Usage Tracking να στείλουμε κάποια πράγματα στη rank MAV για να τη βοηθήσουμε να γίνει καλύτερη. Αυτό είναι δικό σα το θέμα. Εάν είναι από κάποιο κατάστημα ή οτιδήποτε άλλο, μπορείτε να το αφήσετε off αν είναι από κάποιο blog ή οτιδήποτε μπορείτε να το κάνετε on από ό,τι λένε δεν παίρνουν ευαίσθητες πληροφορίε. εγώ θα το βάλω on για να βοηθήσω ε, να δείχνει το SEO score αν θέλουμε να δείχνει κάποιο badge ή οτιδήποτε άλλο στην προστά μεριά στο front end ε, δεν θέλω δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο λόγος να το κάνουμε αυτό το RSS σε περίπτωση δεν ξέρετε τι είναι είναι αν έχετε κάποιο ειδησιογραφικό blog ή οτιδήποτε άλλο και θέλετε να δίνετε τις ειδήσει οι οποίες γράφετε σε άλλους να τις βάζουν στο, στα δικά τους site οι ειδήσει αυτές είναι δυναμικές δεν μπορεί να ενημερώνονται κάθε μέρα ότι έχω βάλει 5 ειδήσει ή 6 ειδήσει. στην ουσία δίνουμε ένα RSS το οποίο ενημερώνεται και λέει τα τελευταία 5 άρθρα ή 6 άρθρα και αυτό τον, κωδικ... τον κώδικα το βάζουν μέσα στο site τους και απευθείας παίρνουν το URL μαζί με τον τίτλο και ίσως και τη φωτογραφία και αν κάνει κάποιος κλικ εκεί μπορεί να πηγαίνει απευθείας πάνω στο site μας. Γενικώ είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει στο SEO και αν μπορείτε να το χρησιμοποιείτε είναι καλό να το χρησιμοποιείτε το RSS. Οπότε αν έχετε κάποιον ο οποίος μπορεί να κάνει post τα άρθρα σας ή οτιδήποτε άλλο θα βοηθούσε στο score σας. Πάμε στο Search Console και εδώ έχουμε τις πληροφορίες για το authorization που έχουμε κάνει. Επόμενο είναι Titles and Meta. Ε, δεν έχω κάνει save, πάμε να κάνουμε ένα save. Ok, titles and meta. Λοιπόν, Αυτές οι ρυθμίσεις αφορούν όλο το site, γι' αυτό και λέει global meta. Και meta είναι τα μεταδεδομένα. Μια και δεν είπα τι είναι τα μεταδεδομένα στην αρχή, ε, να πάμε σε μια φωτογραφία, α πούμε, και να πούμε τι είναι τα μεταδεδομένα της φωτογραφίας. Εάν τραβάτε φωτογραφία από κινητό, μπορεί να έχετε προσέξει ότι έχει μια ρύθμιση. κάποια κινητά, σχεδόν όλα πια, το οποίο μπορούμε να βάλουμε και να ε, μας λέει και πού τραβήξαμε τη φωτογραφία. Ε, αυτό λοιπόν είναι ένα εξτρά, μια έξτρα πληροφορία που τραβηξαμε τη φωτογραφια αυτο λοιπον ειναι ενα μια εξτρα πληροφορια που μπαινει μεσα στο αρχείο και τη διαβάζουν συγκεκριμένες συσκευές και διαβάζουν τα metadata, τα οποία λέει ποια ημερομηνία τραβήχτηκε το αρχείο, ε, η φωτογραφία δηλαδή, από πού τραβήχτηκε, ε, αν έχει τέτοια δεδομένα, από ποια φωτογραφική τραβήχτηκε, ποιε είναι αριθμίσει τη φωτογραφική και οτιδήποτε άλλο. Αυτά λοιπόν είναι τα μεταδεδομένα μια φωτογραφία. Αντίστοιχα, έχουμε και τα μεταδεδομένα των ε, άρθρων, των σελίδων, οτιδήποτε άλλο. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία τα βλέπουν συγκεκριμένε μηχανέ αναζήτηση, συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα plugins και τα, τα βοηθάνε για λόγου όπω είναι το SEO, α πούμε, οτιδήποτε άλλο, για να μπορέσουν να δώσουν περισσότερε πληροφορίε. Δεν τα βλέπουμε λοιπόν εμεί την ώρα που κάνουμε επίσκεψη τη σελίδα. Αυτά λοιπόν είναι τα global settings. Από εδώ δεν πειράζουμε κάτι. Ε, πάμε στο επόμενο. No index empty category. Το έχουμε επιλέξει ήδη στο on. Separator character. Αυτό είναι στο γενικό τίτλο ενό ε, άρθρου ή μια σελίδα. Εάν θέλουμε μετά ε, να βάλουμε κάποιο σύμβολο και μετά να ακολουθεί το όνομα το δικό μα του site μα. Εγώ συνήθω επιλέγω την κάθετη γιατί μου αρέσει να βλέπω λέει, τον τίτλο τη σελίδα και μετά την κάθετη. Εάν θέλω να κάνει capitalize του τίτλου, ε, αν θέλω να έχω μόνο κεφαλαία, εγώ πάντα το αφήνω off. Δεν μου αρέσουν τα κεφαλαία έχει μείνει από όταν κάναμε chat στα παιδικά μας χρόνια το 98 <laughs> που κάναμε chat και όταν γράφαμε κεφαλαία σημαίνει πως φωνάζουμε από και πέρα το Open Graph Thumbnail χρησιμοποιείται κυρίως από social και είναι για το η default φωτογραφία σε περίπτωση δεν βάλουμε κάτι και Twitter Card αν θα έχει φωτογραφία ή όχι το αφήνω με φωτογραφία πάμε Save Changes και πάμε στο επόμενο το οποίο είναι Local SEO για να δω λίγο, ε, το Local SEO στην ουσία είναι αυτό που χρησιμοποιούμε, ε, όπως βλέπετε το έχω ήδη ανοίξει δύο φορές και είναι αν θυμάστε που έκανα ενεργοποίησα το Local SEO μέσα στο dashboard μόνο και μόνο γιατί σε περίπτωση που έχετε μία επιχείρηση θέλετε το Local SEO για να μπορέσουν να σας βρίσκουν πιο εύκολα αυτοί που είναι κοντά ας πούμε, αν τους πιάσει με την IP ή βάλουν κάποια επιχείρηση και δίπλα την περιοχή να μπορέσετε να εμφανιστείτε αρκετά ψηλά. Πάμε λοιπόν και επιλέγουμε εδώ organization εφόσον είμαστε οργανισμό. Εγώ για μένα είναι το person. Και ε, επιλέγω όνομα τη επιχείρηση, το logo, URL, email σε περίπτωση που ε, όχι έχετε. Θα βάλετε όπω και να έχει, δεν μπορεί να μην έχετε. Τηλέφωνο, διεύθυνση. Ε, ποια είναι η σελίδα με το περισσότερα για μας, ε, about page δηλαδή ποιοι είμαστε και η σελίδα της επικοινωνίας. Εδώ λοιπόν επιλέγουμε τις σελίδες που έχουμε Γράφοντα τι τρει πρώτε λέξει, άμα γράψουμε τη λέξη επικοινωνία, θα μα βρει τη σελίδα επικοινωνία, εάν την έχουμε ονομάσει έτσι, και το αντίστοιχο στο contact page. Πατάμε save changes και πάμε στο επόμενο. Απαντήσω και εγώ save changes. Πάμε social meta. Εδώ βάζουμε το facebook URL που έχουμε, βάζουμε το Twitter και οτιδήποτε άλλο έχουμε από social. Είναι καλό να τα βάλετε εάν έχετε, γι' αυτό και το σκοπό τα έχουν βάλει. Πάμε στο επόμενο το οποίο είναι homepage. και στο home page δεν ρυθμίζουμε κάτι από εδώ γιατί εφόσον έχω βάλει την home page να είναι μια συγκεκριμένη σελίδα θα πάρει τις ρυθμίσεις της σελίδας. Εάν είχα βάλει μέσα στα settings να είναι post θα έπρεπε να το ρυθμίσω από εδώ. Πάμε λοιπόν authors και εδώ είναι σε περίπτωση που έχουμε κάποια, ε, κάποιο site το οποίο είναι αρθογραφία, είναι κάτι που γράφουν πολλά άτομα και θέλω να δίνω και κάποιο credit στους authors. Οπότε λέω και λίγα πράγματα περισσότερα για αυτούς που έχουν γράψει. Ε... αν λοιπόν γράφουν περισσότερα άτομα εκτό από έναν που ανεβάζει και θέλετε να φαίνεται το όνομά του μαζί με κάποιες λεπτομέρειες αν χρειάζεται ή οτιδήποτε άλλο, βάζετε enable. Αν γράφει μόνο ένας, το αφήνετε disable οπωσδήποτε, γιατί θα φαίνεται το ίδια σελίδα και στο blog post και ίδια και στην ορθογραφία, Που σημαίνει ότι σαν να έχετε διπλό περιεχόμενο. Δεν το βάζουμε. Miscellaneous pages. Το MISC, αυτό σημαίνει miscellaneous. Miscellaneous κάπως έτσι προφέρεται, Δεν θυμάμαι ακριβώ. date archives. Το αφήνουμε disable. Δεν θέλουμε να διαβάζει από date. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ date archives. Και κυρίω δεν θέλουμε να έχει ημερομηνίε μέσα σε URLs. Για πολλού λόγου. Search result title, αν θέλουμε στα search result να έχουμε κάτι διαφορετικό από ό,τι λέει εδώ. Το example είναι πώς θα φαίνεται. Search page 2 από 4, 1 PC, site name στο τέλος. Δεν τα πειράζουμε αυτά, 404 title δεν πειράζουμε τίποτα από αυτά. Και πάμε λίγο πιο κάτω στο no index, τα search result. Τα αφήνουμε στο on για να, κάνει, να μην ψάχνει τα search result. Δεν χρειάζεται να αναζητάει και να κάνει ευρετηριοποίηση τι έχει ψάξει ο καθένας. No index paginated pages, το κάνουμε και αυτό on, οπότε δεν χρειάζεται να ψάχνει να βρει. Τα paginated pages είναι page 1 από 2, 2 από 3 και οτιδήποτε άλλο αυτά λέγονται paginated ή paginated, δεν ξέρω ακριβώς. Τα επόμενα no index archives pages on και on. Στην ουσία όταν βάζουμε on σημαίνει πως θα κάνει no index, δηλαδή τα απενεργοποιούμε, έτσι, μη σας μπερδεύει. Όταν λέει no index σημαίνει απενεργοποίησε, ναι απενεργοποίησε, on. Αν το βάλω off σημαίνει πως το ενεργοποιώ. Άρα το θέλω στο on. Πάμε να κάνουμε save changes και ε, α, συγγνώμη, εδώ μπερδεύτηκα το paginated sub pages, εδώ θα το κάνουμε on γιατί είναι archive οπότε αυτό θα το αφήσουμε στο off, είναι στην ουσία να διαβάζει τα archive pages τα οποία είναι περισσότερο από ένα. Οπότε αυτό το αφήνουμε στο off, δηλαδή θέλουμε να το διαβάζει πάμε save changes και πάμε στο επόμενο το οποίο είναι τα post. Εδώ λοιπόν είναι οι default ρυθμίσεις για το πώς θα φαίνονται τα άρθρα μας και μιλάμε για τα metadata πάντα έτσι, δεν μιλάμε για το μέσα στο άρθρο, μιλάμε για αυτά που δεν μπορεί να δει ο επισκέπτης. Οπότε single post title, πώς θα φαίνεται λοιπόν στα metadata όταν διαβάζει Google, θα έχει το τίτλο, μετά θα έχει ένα separator, το οποίο είναι αυτό εδώ, είναι η κάθετη που έχω διαλέξει και μετά θα έχει το site name, το οποίο είναι το 1pc.gr εγώ αυτά τα αφήνω default γιατί τα αριθμίζω στην ουσία από κάθε ένα ξεχωριστά ε, δηλαδή σε κάθε φορά που βάζω το post μου, πάω και βλέπω εάν είναι μεγάλο το URL, κόβω το 1pc αν είναι μικρό το βάζω, εάν όμως το έδινα σε πελάτη, ίσως να το έβγαζα αυτό, οπότε να μην το έχει από πίσω κάθε φορά είναι δικό σας το θέμα το τι θα κάνετε αν θέλετε το αφήνετε, αν θέλετε το βγάζετε. Είναι καθαρά δικό σας. Expert είναι το description που θα έχει κάθε post. Το, export, το expert το παίρνει από, την, από τα post, από την περιγραφή που έχουμε δεξιά. Δεν θυμάμαι πώς το λένε στα ελληνικά. Ε, στην ουσία είναι αν πάμε στο post και κάνουμε ένα add new post. Θα δούμε λίγο πάνω το featured image στα δεξιά, το expert. Ίσως να πρέπει να είχα κάνει τη λέξη ελληνικά εδώ για να το βλέπουμε. Expert λοιπόν, εδώ είμαστε. Και αυτό είναι το κειμενάκι που θα πάρει σαν ε, περιγραφή μέσα στα metadata. Πάμε μετά και βλέπουμε το σχήμα type, το οποίο δεν θέλει να κάνει refresh αυτό για να πούμε. Ε, αφήνουμε article, επιλέγουμε αν είναι κάτι άλλο για default. Το ξαναλέω ότι αυτό το φτιάχνουμε κανονικά μέσα στα post. Αλλά σε περίπτωση που δίνετε το, blog, το, το site σε κάποιους άλλους, μπορείτε να βάλετε κάτι συγκεκριμένο από την αρχή να υπάρχει. Αλλιώς το αφήνετε article. Headline είναι ο τίτλος που θα έχει. Ε, και εδώ έχει μόνο το SEO title. Από κάτω έχουμε description. Και μετά τα article type, το οποίο είναι blog post για μένα. Δεν μπορώ να βάλω news και article γιατί είμαι personal. Και μια και το είπα, να πάω να ρυθμίσω το dashboard να είναι off στο local. Γιατί αυτό θα είναι και το plugin που θα χρησιμοποιώ για μετά να το ρυθμίσω σωστά. Ωραία, θα πρέπει να τα ξαναπεράσω μάλλον έτσι κι αλλιώς. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι post, post robots meta. Το αφήνουμε default, θα παίρνει τα default που έχουμε ρυθμίσει από τα general. Link suggestions, το αφήνουμε στο on, εάν ήταν στο off. Ε, αυτό είναι σε περίπτωση που φτιάχνουμε κάποια άρθρα, μπορεί να μας δίνει suggestions, δηλαδή προβλέπ, όχι προβλέψεις, ε, προσπαθώ να θυμηθώ τη λέξη suggestions στα ελληνικά, πάντων να μας δίνει, ε, να μας προτείνει, να μας κάνει προτάσεις σύμφωνα με τα pillar contact, content. Τα pillar content είναι περιεχόμενο το οποίο είναι. Pillar είναι ο πυλώνα. Ε, είναι περιεχόμενο το οποίο είναι βασικό για το site μα. Δηλαδή, είναι κάποια τα οποία περιμένουμε να έχουμε μεγάλη αναγνωσιμότητα, να έρθουν πολλοί επισκέπτε από αυτό. Είναι κάτι βασικό. Ε, είναι κάτι το οποίο μα δίνει ε, πολλού επισκέπτε και θα το διαβάσουν είναι πολλοί. Α πούμε, άμα γράφαμε τώρα ένα άρθρο για τον κορονοϊό και γράφαμε πώ να προφυλαχτούμε οτιδήποτε άλλο, θα το βάζαμε ένα pillar content γιατί είναι κάτι το οποίο είναι trend. Πολλοί το ψάχνουν αυτή τη στιγμή και θα μα δώσει πολλού επισκέπτε. Ε, μπορούμε να φτιάχνουμε, νομίζω είναι 5 τη βδομάδα περίπου, pillar content, κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να φτιάχνει 10 άρθρα και όλα να τα βάζει pillar content. Είναι συγκεκριμένα. Ε, αυτά τα λοιπόν τι suggestions, τι προτάσει θα μα κάνει με σύμφωνα με τον τίτλο. Ε, primary taxonomy, αφήνουμε τι κατηγορίε, δεν το πειράζουμε αυτό. Ε, και από εκεί πέρα, εάν έχουμε. Ε, breadcrumbs μπορούμε να το βάλουμε στο None. Advanced SEO Metabox το αφήνουμε στο On όπως είναι και Bulk Editing το κάνουμε Enable και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μετά. Το Bulk Editing στην ουσία είναι για να μπορέσουμε να κάνουμε επεξεργασία πολλών μαζικών πραγμάτων. Πάμε Pages και εδώ τώρα όλα αυτά είναι ίδια, είναι ρύθμιση των Meta για τα Pages, για τα Post και οτιδήποτε άλλο. Εάν είχα ενεργοποιήσει και το WooCommerce θα κατα εδώ θα βλέπατε ότι ακριβώς είναι ίδιο και δεν έχει κάποιες αλλαγές να κάνετε. Πάμε λοιπόν στα γρήγορα και είπαμε ότι τίτλος τι είναι, expert, description, article, στο σχήμα και οτιδήποτε άλλο είναι. Όλα ίδια θα τα βάζετε, όπως ακριβώς τα κάναμε πριν, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Και το ίδιο είναι και για τα attachments σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε attachment. Απλώ έχετε, στα θέμα, έχετε θε, ε, υπόψη στο attachment ότι πολλέ φορέ βάζουμε τη φωτογραφία, μια φωτογραφία με ίδιο όνομα πολλέ φορέ. Οπότε ε, μπορούμε να ανεβάσουμε μια φωτογραφία που να λέγεται κάπω και να ξανεβάσουμε μετά από μια εβδομάδα, μια ένα χρόνο, έξι μήνε, άλλη μια φωτογραφία με το ίδιο όνομα. Οπότε σε περίπτωση που βάζετε πολλέ φωτογραφίε και υπάρχει περίπτωση να το ξεχάσετε, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε και να μην κάνει index τις ε, φωτογραφίες. Τουλάχιστον όχι όλε, γιατί index φωτογραφίε πρέπει να τι κάνει, αλλά τουλάχιστον να μην ψάχνει τι κατηγορίε ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε στο επόμενο, τα οποία είναι τα templates. Για μένα τα templates τα βάζω στο off, δεν θέλω να τα κάνει index. Οπότε ε, τα έχω ήδη επιλεγμένα στο, από τα general settings, οπότε δεν έχει νόημα εδώ πέρα κάτι. Και categories και tags είναι τα ίδια. Αν θέλουμε να κάνει τι κατηγορίε και τα tags μα ε, να τα ευρετηριοποιήσει. Ε, τα tags, εάν τα χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να τα αφήσετε, σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι είναι το tags, είναι ε, κάποια λέξη η οποία ε, ενσωματώνεται ας πούμε σε εισαγωγικά στο άρθρο, δηλαδή ακολουθεί το άρθρο και είναι μια λέξη η οποία ε, χαρακτηρίζει το άρθρο και μπορεί να χαρακτηρίζει και άλλα άρθρα, που σημαίνει ότι αν κάποιος θέλει να διαβάσει περισσότερα για αυτή τη λέξη, μπορεί να πατήσει πάνω και να δει πόσα άλλα άρθρα συσχετίζονται. Να το δώσω με ένα παράδειγμα γιατί μάλλον δεν θα καταλάβετε τίποτα έτσι όπω το είπα και δεν το είπα καλά. Εάν θέλουμε να γράψουμε, ε, γράφουμε ας πούμε, πολιτικά ή ε, αθλητικά, γράφουμε για μια ομάδα η οποία ομάδα ε, δεν έχει δικιά της κατηγορία. Είναι λοιπόν μια ομάδα πρώτης κατηγορίας, ξέρω εγώ, ποδοσφαίρου μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχει δικιά της κατηγορία μέσα στη σελίδα μα και... Γι' αυτό προσθέτουμε tag εφόσον θα βάλουμε και άλλα άρθρα για αυτή την ομάδα. Οπότε κάποιος που θέλει να διαβάσει περισσότερα πράγματα για αυτή την ομάδα να μπορεί να απαντήσει στο tag και να διαβάσει περισσότερα πράγματα για τη συγκεκριμένη ομάδα. Ε, ένα άρθρο μπορεί να έχει περισσότερα από ένα tag. Οπότε αν θα βάζαμε ε, ένα άρθρο περί μια ομάδας ποδοσφαίρου θα μπορούσα να βάλω το, την ομα, το όνομα τη ομάδα, θα μπορούσα να βάλω τη λέξη ποδόσφαιρο εφόσον το ποδόσφαιρο δεν είναι κατηγορία, δεν θέλουμε να βάζουμε διπλά πράγματα και θα μπορούσα να βάλω και ποιο στάδιο παίζει ή οτιδήποτε άλλο σε περίπτωση που έχω άρθρα που σχετίζονται και με το στάδιο αυτό και είναι κι άλλα. Τα tag δηλαδή θα το χρησιμοποιήσω ξανά. μη βάζετε tag που θα το χρησιμοποιήσετε μόνο μία φορά και δεν θα το ξαναχρησιμοποιήσετε. Ε, Όπω είπα, παράλληλα μιλάω και για το SEO ε, και γι' αυτό και μεγαλώνει το βίντεο. Πάμε στα sitemap settings. Λοιπόν, το sitemap είπαμε ήδη τι είναι. Είναι η ευρωτεροποίηση η οποία θα κάνουμε. Ε, αν σας βγάζει αυτό το μήνυμα και εσά είναι μάλλον γιατί δεν έχετε Apache Server και έχετε Nginx και θα πρέπει να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις για να μπορεί να διαβάζει το configuration file καλύτερα. Καλό λοιπόν θα ήταν να μιλήσετε με το hosting και να τους πείτε να προσθέσουν τις ρυθμίσεις. Από και πέρα κάνοντας κλικ πάνω στο sitemap, ένα κλικ μας ανοίγει ο κατάλογος που είπαμε ευρωτηριοποίηση. Και από εδώ και πέρα, για... αν ήθελα να πάω να δω ποια post θα διαβάσει Google, θα μπορούσα να πάω μέσα στο post και να δω αυτή τη στιγμή ότι έχω τέσσερα post μέσα, όπως βλέπετε. Πάω μία πίσω, είμαι λοιπόν εδώ και αυτό που θα κάνω τώρα είναι θα πάρω τη λέξη που ακολουθεί μετά το domain name και το slash, το sitemap underscore index θα το κάνω copy και μετά θα πάω πίσω στο webmaster tools, το οποίο δεν το έχω ανοιχτό, νομίζω πως το έχω ανοιχτό, να το. Λοιπόν, σε περίπτωση λοιπόν που δεν το έχετε ανοιχτό, γιατί για ποιο λόγο να το έχετε εσείς, Ωραία, άρα θα σβήνουμε αυτό. Πάμε λοιπόν και γράφουμε στο Google Search Console. Search Console, πατάω Enter, πατάω λοιπόν στο Search Console που θα μου βρει. Έναρξη τώρα και από εκεί πέρα σε περίπτωση που έχετε πολλούς λογαριασμούς email θυμηθείτε να κάνετε κλικ πάνω και να μπείτε με το σωστό λογαριασμό. Επιλέγω την ιδιότητα που θέλω, έτσι το ονομάζει η Google, ιδιότητες, οπότε πάω στο 1 και μετά πηγαίνω εδώ που λέει Χάρτε ή στο τόπου ή sitemaps στα αγγλικά. Εδώ, αυτή τη στιγμή, έχω εγώ μέσα και το έχω προσθέσει ήδη. Αλλά εσεί θα μπορούσατε να πάτε κατευθείαν και να κάνετε δεξί κλικ, paste και υποβολή. Αυτό θα, κάνει, θα βγάλει κάποια επιτυχία ή αποτυχία ανάλογα με το τι θα κάνει εκείνη τη στιγμή. Αλλά ακόμα και αν αποτύχει, μην έχετε πρόβλημα. Μετά από λίγο θα το διαβάσει. Εμένα μου βγάλει την πρώτη φορά αποτυχία. Και μετά, κάνοντα κλικ μέσα, είδα πω τα έχει διαβάσει όλα κανονικά. Δεν είχε πρόβλημα. Αλλά παρόλα αυτά, στην αρχή μου βγάλε αποτυχία. μη σα παραξενεύσει δηλαδή αυτό. Οπότε πατώντα υποβολή μόνο για το siteMap Index, δηλαδή την πρώτη σελίδα, δεν χρειάζεται να πάτε στα εσωτερικά. Ε, βάζετε την, ε, τον κατάλογο τη ευρωτηριοποίηση μέσα στο Search Console. Πάμε πίσω, και εδώ είναι πόσα θα έχει ανασελίδε. Τα θα αφήνουμε 200. Βασικά, θα τα αφήνουμε όπω είναι. Αν θέλουμε να διαβάζει τα images, αν θέλουμε να διαβάζει τα featured images, δηλαδή την. Ε, εικόνα την οποία έχει πρωτεύων για κάθε άρθρο. Αν θέλουμε να κάνουμε exclude κάποια post ή κάποια terms, κάποια, κάποιους ε, κανόνες ε, από το sitemap, το βάζουμε εδώ πέρα και θέλουμε να κάνει και pink κάθε φορά που ενημερώνουμε το άρθρο μας ή ενημερώνουμε κάποιο, βάζουμε καινούριο ε, άρθρο, θέλουμε να ενημερώνει Google ότι έβαλε καινούριο άρθρο. Οπωσδήποτε. Save Changes. Πάμε στα post. Και εδώ τώρα επιλέγουμε τις ρυθμίσεις για το sitemap, έτσι. Όλες οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν τα sitemap. Άρα μπορούμε αν θέλουμε να βγάλουμε κάποια post από εκεί, το αφήνουμε στο on αν δεν έχουμε κάποιο λόγο. Αν θέλουμε να βγάλουμε κάποιες σελίδες, αν θέλουμε να βγάλουμε τα media, τα οποία τα βάζουμε on ή off, τα κάνει generate από αλλού όπως είπαμε. Templates, τα θέλω off, κατηγορίες και tags. Εδώ μπορεί να θέλετε να βγάλετε κάτι γιατί μπορεί να έχετε κάποια κατηγορία ή οτιδήποτε άλλο, η οποία δεν θέλετε να την κάνει index γιατί μπορεί να είναι πληρωμένη ή οτιδήποτε άλλο. Το επόμενο είναι το Search Console. Στην ουσία εδώ μας δίνει τα αποτελέσματα που έχει βρει σε σχέση με το Search Console. Τραβάει απευθείας πράγματα. Εγώ έχω μηδενικά ακόμα. SEO ανάλυση ε, είναι... Ε, μας δείχνει το γενικό σκορ του SEO τώρα αυτό θα το έχετε γενικά χαμηλό στην αρχή και σιγά σιγά θα προσπαθήσετε να το βελτιώσετε αλλά μην σας πιάνει πανικό σε σχέση με το σκορ που δίνει ε, υπάρχουν πολλέ περιπτώσει οι οποίε δεν διαβάζετε ελληνικά και δεν θα μπορείτε να το βελτιώσετε πάρα πολύ. Και γενικώ, αν κάνετε τα βήματα αυτά που θα πρέπει να κάνετε, δεν θα πρέπει να εξαρτάστε από του αριθμού και οτιδήποτε άλλο. Γενικώ, όταν βλέπουμε ένα σκόρο εμεί. Όλοι μα είμαστε, γιατί έχουμε τόσο λίγο 65%, θα μπορούσαμε να είμαστε 80%. Άμα είμαστε 80% θα λέγαμε γιατί δεν είμαστε 90% και ούτω καθεξής. Ε, Γενικώ δηλαδή δεν είναι και κάτι που θα έλεγα πηγαίνετε και κοιτάτε συνέχεια. Καλό είναι να ρίξετε μια ματιά να δείτε περίπου τι είναι. Αυτά θα τα βρούμε σιγά σιγά όταν φτιάχνουμε άρθρα και θα καταλάβετε τι ακριβώ είναι. Και θα τα κάνετε σιγά σιγά έτσι κι αλλιώς μέσα στα άρθρα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο το οποίο είναι το Status and Tools και χρησιμοποιείται περισσότερο από το plugin για συγκεκριμένους λόγους, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε rollback σε previous version, μπορούμε να κάνουμε enable για beta test και να βλέπουμε τι καινούργια έρχονται, ποτέ δεν τα κάνουμε αυτά σε live site, μόνο σε συγκεκριμένα, auto update μπορούμε να το βάλουμε όταν θέλουμε, ούτε αυτό το κάνουμε, database tools είναι άμα θέλουμε να κάνουμε remove ή να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Επίσης έχουμε να αντιγράψει κάποια settings από το Yoast ας πούμε και να κάνει converter blocks και να μας τα βάλει μέσα. Δεν νομίζω θα το χρησιμοποιήσετε γιατί έχετε κάνει ήδη import. Πάμε στο system status. Εδώ είναι σε περίπτωση που βγάλει κάποιο πρόβλημα. Μπορεί να σας πει δώστε μου κάποια systems σε οτιδήποτε άλλο από εδώ. Μπορείτε να δείτε στο server τι έκδοση έχετε από PHP, αν είστε σε Nginx ή σε Apache και οτιδήποτε άλλο, σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι είναι αυτά, μη σα αγχώνει. Από ό,τι βλέπω, Upload Max Size έχω 128. Για ποιο λόγο αυτό τόσο μεγάλο, δεν ξέρω. PHP Post Max Size 128, αυτό θα μπορούσα να είναι και παραπάνω. Οκ, okay. ε, θα τα φτιάξω αυτά κάποια στιγμή. Πάμε στο επόμενο. Import and Export ε, Settings. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο με το οποίο μπορούμε να κάνουμε κατευθείαν export ε, τα settings μου και να τα κάνω import εάν κάνω format. Φορματ Γίνεται υπολογιστή. Αν, αν σβήσω το site μου και το πάω κάπου αλλού, ή μπορώ να έχω κάποια κοινά settings για όλου και μετά πηγαίνω και ρυθμίζω μόνο συγκεκριμένα πράγματα. Οπότε τα έχω έτοιμα. Και help and support είναι για να μπορέσω να διαβάσω. Εδώ είναι το manual, εδώ είναι tutorials και οτιδήποτε άλλο. Αν θέλετε να διαβάσετε και έχετε κάποια πορεία, προσθεθεί κάτι καινούριο, μπορείτε να πάτε να διαβάσετε. Αυτά λοιπόν ήταν σε σχέση με το rank math. Πώς ρυθμίζεται. Πάμε να δούμε λίγο στα γρήγορα ένα post για να πούμε λίγα πραγματάκια. Πάμε στο all posts και καταρχά θα δούμε εδώ κάποιο score, θα δούμε κάποια pillar content ή οτιδήποτε άλλο. Ε, αυτά είναι τα άρθρα που έχω ξεκινήσει να βάζω. Δεν έχω πολύ χρόνο οπότε δεν κάθομαι να κάνω πάρα πολλά πράγματα αν και θα μπορούσα. Πάμε λοιπόν στο ποιον page builder να διαλέξω. Μπαίνω μέσα λοιπόν στο άρθρο. Και έχω το περιεχόμενο του άρθρου μου εδώ κανονικά ε, δεξιά. Πάντα βάζουμε expert, το οποίο πρέπει να είναι ε, μία-δύο προτάσεις το πολύ και είναι το resume, ε, η περίληψη δηλαδή του άρθρου μας. Πάντα βάζουμε featured image, γιατί μιλάμε για άρθρα, εκτός αν για κάποιο λόγο δεν έχετε πουθενά φωτογραφίες. Ε, και από κει πέρα πηγαίνουμε και φτιάχνουμε το permalink, που είναι αυτό το slug που έχουμε το URL. Όπως βλέπετε, εγώ το έχω page, παύλα ε, builder, παύλα διαλέξω, δηλαδή page builder και τη λέξη διαλέξω. Δεν έχει νοήμα να βάλω ποιον page builder, να, το ποιον και το να τα έβγαλα για να κρατάω και μικρό το URL μου ε, σε περίπτωση που δεν το βλέπετε το URL slug πρέπει να κάνετε πρώτα ένα draft ή ένα publish και μετά θα μπορέσετε να το δείτε. Όταν τελειώσετε με το post του άρθρου και το κάνετε draft ας πούμε μπορείτε μετά να κάνετε κλικ πάνω εδώ το οποίο είναι το rank math και κάνοντας κλικ αλλάζει πια η δεξιά στήλη και γίνεται έτσι όπως γίνεται για να πάτε πίσω πρέπει να πατήσετε πάλι τα settings πάμε λοιπόν εδώ και ξεκινάμε πάνω πάνω με το General και Edit Snippet. Το Snippet είναι αυτό που βλέπει ο άλλο στο Google όταν κάνει αναζήτηση. Βλέπει λοιπόν αυτό, ποιον page builder να διαλέξω, κάτω ένα PC. Όπως βλέπετε, αυτά είναι 38 από τους 60 χαρακτήρες που θα μπορούσα να έχω. Εδώ προσπαθείτε να φτάσετε κοντά στους 60 πάντα. Ε, οπότε εδώ μπορώ να γράψω ας πούμε ποιον page builder να διαλέξω. Ε, 10 απλοί τρόποι ή ανάμεσα σε 8 ή κάτι οτιδήποτε άλλο. Ε, φτιάχνετε τους τίτλους σας έτσι ώστε να τους διαβάζουν άνθρωποι και όχι μηχανές. Αυτό ισχύει και για τα άρθρα. Δεν φτιάχνουμε άρθρα για να τα διαβάζει Google, φτιάχνουμε άρθρα για να τα διαβάζουν οι επισκέπτε. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο που έρχεται να καταλάβει τι θέλουμε να πούμε και να του δώσουμε να πληροφορίες σε σχέση με αυτό που ψάχνει αυτό κάνουμε και όχι να προσπαθούμε να κλέψουμε ας πούμε συναγωγικά την Google να διαβάσει το άρθρο μας ή οτιδήποτε άλλο αν το κάνετε αυτό σίγουρα θα δείτε το ότι θα πέσει μετά από λίγο το SEO γιατί ναι μεν μπορείτε να κάνετε κάποια στιγμή να ανεβείτε λίγο αλλά όσο κάνετε, κάνουν bounce οι επισκέπτες θα σας ρίχνει και η Google ε, εδώ θα δώσω και σε ένα άλλο βιντεάκι αρκετά πραγματάκια σε σχέση με το SEO οπότε θα σας πω λίγο Καλύτερα πώς φτιάχνουμε καλύτερους τίτλους. Συνεχίζοντας έχουμε το Permalink με το οποίο είναι αυτό που λέει από κάτω. Σε σχέση με το domain, μετά το domain λοιπόν, page builder και διαλέξω. Το page builder το έχει τονισμένο γιατί είναι αυτό που έχω επιλέξει εγώ σαν focus keyword. Και από κάτω έχουμε το description στο οποίο πρέπει να φαίνεται και πάλι το focus keyword που έχω. Λοιπόν, φτιάχνουμε όπω βλέπετε και το description. Πλησιάζουμε όσο μπορούμε σε 160 λέξει, δύο σειρέ λοιπόν, για να φαίνεται και ακριβώ έτσι στο Google. Από και πέρα, αν θέλουμε μπορούμε να επιτρέψουμε και το κινητό να δούμε πώ θα εμφανίζεται, και πηγαίνουμε social για να δούμε πώ θα εμφανίζεται όταν κάνουμε social. Εάν δεν έχει φωτογραφία, πηγαίνουμε και βάζουμε τη φωτογραφία κάνοντα click add image. Σε περίπτωση που δεν έχετε σώσει, δεν θα έχει πάρει τη φωτογραφία. Πρέπει να κάνετε πρώτα ένα save as draft ή save ή publish και μετά θα πάρει τι φωτογραφίε. Από κάτω δεν χρειάζεται save, το κλείνουμε και φεύγουμε. Ε, από κάτω ε, βάζουμε το focus keyword, αν δεν έχετε βάλει, δεν έχετε και νομεράκι σωστό από εδώ, βάζουμε το focus keyword δηλαδή, τι θα έβαζε ο άλλος για να βρει το δικό μας site, τι θα, το δικό μας άρθρο, συγγνώμη, τι θα έψαχνε. Οπότε στη δικιά μου περίπτωση είναι η λέξη page builder. Οπότε βάζω page builder και πατάω το tab. με το πατήσω το tab ή το κόμμα, το κόμμα και το tab νομίζω πιάνει, μου βγάζει πια ε, τη βαθμολογία μου σε σχέση με το συγκεκριμένο και θα μπορούσα να βάλω και δε, δεύτερο και τρίτο focus keyword. Έτσι μπορώ να φτιάχνω μέχρι και πέντε κάπω έτσι. Εδώ λέει να πάμε 100% καλά, εντάξει. Λοιπόν, έχετε υπόψη σα ότι πολλέ φορέ μπορεί να μην διαβάζει κάποια ελληνικά, δηλαδή να έχετε κάνει εσεί ό,τι χρειάζεται και πάλι να μην το βρίσκει. Το παραβλέπετε και συνεχίζετε. Έχουν κάνει καλή προσπάθεια στην εταιρεία, στην Ακμάθ και έχουν προσθέσει αρκετά πράγματα σχέση με τα ελληνικά, αλλά και πάλι κάτι μπορεί να του ξεφεύγει. Αυτό που, λοιπόν που διαβάζουμε τώρα είναι να διορθώσουμε όλα τα σφάλματα. Εγώ όπως βλέπετε έχω διορθώσει, αλλά θα μπορούσε να λέει ας πούμε ότι το focus keyword δεν βρίσκεται στο SEO title, δηλαδή στο edit snippet, μέσα στο title εδώ δεν βρίσκεται, στην δικιά μου περίπτωση βρίσκεται. Βρίσκεται και στην περιγραφή, βρίσκεται και μέσα στο URL, αυτά τα τρία που ζητάμε, βρίσκεται στο πρώτο μέρο ε, μέρος του άρθρου μου, στις πρώτες 100 σελίδες πρέπει να ξαναβρίσκεται το focus keyword, πρέπει να επαναλαμβάνει δηλαδή, οπότε εγώ το έχω εδώ. Page Builder ε, focus keyword μέσα στο content υπάρχει και μάλιστα θα πρέπει να επαναλαμβάνετε ανά χίλιες λέξεις γύρω στις 3 με 5 φορές και μου λέει ότι το content είναι 1384 λέξεις και είναι αρκετά καλά, θα μπορούσα να πάω και παραπάνω. Γενικώ, εάν γράφετε άρθρα, είναι καλό να πηγαίνετε όσο περισσότερο μπορείτε. Και κάνοντας κλικ στο additional βλέπουμε τα επόμενα. Εδώ μου λέει να διορθώσω ότι δεν μπόρεσα να βρει internal links, δηλαδή δεν έχω συνδέσει αυτό το άρθρο με extra άρθρα. Δεν το έχω συνδέσει με Περιεχόμενο εντό. Το έχω συνδέσει με εξωτερικό περιεχόμενο, με άρθρα δηλαδή, με site εξωτερικά σε άλλε σελίδε, αλλά δεν το έχω συνδέσει με άλλο άρθρο εντό του ίδιου site. Πάμε στο επόμενο το οποίο είναι το title readability, πώ μπορεί να ε, διαβάσει κάποιο το title (αμα είναι consistent ή οτιδήποτε άλλο). Αυτά θα τα δούμε σε άλλο ε, βιντεάκι, μην φτάσουμε τι δύο ώρε. Και. Συνεχίζοντας, τελειώντας από εδώ, από αυτή την καρτέλα, έχουμε στο General, πάμε στα εργαλεία με τα οποία μπορούμε να ελέγξουμε εάν θέλουμε να κάνει no index ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουμε κάποιο λόγο να το κάνουμε, εκτός και αν φτιάχνουμε post, το ξαναλέω γιατί είναι πολύ σημαντικό, μη βάζετε no index ή no follow ή οτιδήποτε άλλο, εκτός και αν έχετε κάποιους λόγους όπως είναι περιεχόμενο το οποίο είναι μόνο για συνδρομητέ ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θέλετε δηλαδή να το διαβάζει. Από εδώ λοιπόν τα αριθμίζουμε και τα κάνουμε no index ή οτιδήποτε άλλο. Τα υπόλοιπα δεν τα πειράζουμε και πηγαίνουμε στο επόμενο το οποίο είναι τα σχήμα και μπορούμε να επιλέξουμε από εδώ εάν βάζουμε κάτι διαφορετικό. Ε, όταν φτιάχνω κάποιο site και έχουμε services, εδώ πηγαίνω και ρυθμίζω services και μου βγάζει αντίστοιχα για τα services εξτρά πραγματάκια τα οποία θα είναι πιο εύκολα να τα δει ο άλλος στο Google και βγάζει περισσότερα, πιο ωραία τέλο πάντων εμφάνιση. Βγάζει τιμή, βγάζει το, την ευρώ. Βγάζει τι τύπος είναι και description, οπότε και μπορεί να καταλάβει περισσότερα σε σχέση με το άρθρο που βγάζω. Λοιπόν, συνεχίζοντας, για το συγκεκριμένο εδώ πέρα θα βάλω την software application, μια είναι software και μπορώ εδώ πέρα να πάω και να βάλω τι ακριβώς ρυθμίζω. Αλλά επειδή δεν κάνω ένα software κάνω περισσότερο review, θα πάω και θα βάλω τώρα αυτή τη στιγμή article και θα το αφήσω έτσι. Και το επόμενο είναι το social και μου εμφανίζει πάλι αυτό που έφτιαξα στο edit snippet με το social. Πάω να κάνω update. Το ίδιο ακριβώ πράγμα είναι και για τι σελίδε. Απλά ε, στι σελίδε αυτό που δεν κάνει πολλοί κόσμο είναι να πηγαίνει να βάζει ε, featured image. Εάν έχετε κάποιο λόγο ε, που θέλετε featured image, είναι α πούμε όταν έχετε μια σελίδα σε σχέση με κάποια υπηρεσία. Μπορείτε εκτός να τη βάλετε, εκτό ότι μπορείτε να τη βάλετε την, σε, την φωτογραφία μέσα στο κείμενό σας μπορείτε να τη βάλετε και σαν featured image, μόνο και μόνο για να τη διαβάζει στο SEO γιατί το Featured image δεν εμφανίζεται στη σελίδα ε, μέσα στο περιεχόμενο, αλλά φαίνεται μέσα στο SEO μας. Πάμε λοιπόν, ε, δεν, θα, δεν θα μπω μέσα, δεν χρειάζεται, δεν έχει νόημα. Ε, αυτά λοιπόν ήταν με το Plugin, ελπίζω να μην κούρασα πάρα πολύ. Ε, το Rank Math είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο, το οποίο αποκλειστικά, πριν από αυτό είχα το, ε, το SEO Press, το οποίο μου δίνει κόστος 40 ευρώ, για να πάρω την προέκδοση και η οποία ήταν απεριόριστη σε όσους τη χρησιμοποιούσα. Οπότε ήταν και πάλι κάτι φτηνό. Το Yoast δεν τον χρησιμοποιώ γιατί εκτό ότι θέλει περισσότερα λεφτά έχει κάνει και κάποιες μπουρδες στο παρελθόν τις οποίες με εκνευρίσανε και γι' αυτό από τη στιγμή που βγήκανε άλλα και κάνουν την ίδια δουλειά, είναι μια χαρά. Εάν έχετε SEO και είστε ικανοποιημένοι, μπορείτε να μην αλλάξετε. Εάν όμω βάζετε SEO τώρα στο site σα, θα σα πρότεινα το Rank Math μόνο και μόνο λόγω των εξτρά δυνατοτήτων που κάνει και αυτή τη στιγμή είναι δωρεάν. Δεν ξέρουμε αργότερα αν θα τα κάνουν σε άλλη έκδοση και θα τα πληρώνουμε. Αν χρειαστεί θα κάνουμε άλλο οδηγό πια για άλλο plugin. Ευχαριστώ λοιπόν που με παρακολουθήσατε και θα σας δω όλους στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.